Μάθουμε, έχουμε φυλάκιση, μια ποινή φυλάκιση για πασίγνωστο εφοπλιστή, ο οποίος κατηγορήθηκε για ξύλο, το οποίο είχε, υποτίθεται, είχε, ξύλο, είχε ο ίδιος διαπράξει κατά της κυρίας Αλεξίας Εύερτ. Όλα αυτά είχαν γίνει, μιλάμε για την κόρη του εκλειπώντος τελέχους της Δημοκρατίας, την πρόεδρος της Δημοκρατίας Μιλτιάδη Εύερτ, όπου είχε γίνει ένα τρακάρισμα, μία Φεράρι, βγήκε η δικαστική απόφαση, θα μάθουμε σε λίγο για ποια είναι η απόφαση για τον συγκεκριμένο εφοπλιστή και για την ποινή φυλάκισης, η οποία του επιβλήθηκε από το υλικό δικαστήριο. Σε λίγο ξαναλέμε, θα μάθουμε τι ακριβώς είχε γίνει με τον Μένιο Βορφιώτη, ο οποίο απόφαση. Έχουμε δικαστική απόφαση για πασίγνωστο εφοπλιστή, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση χτύπησε την Αλεξία Εύερτ, την κόρη του αείμνηστου Μιλτιάδη Εύερτ. Όλα είχαν γίνει για αυτό το τρακάρισμα εδώ πέρα που βλέπουμε. Τι αυτοκίνητο είναι το κατηγορούμενο? Είναι υπερπολιτελές αυτοκίνητο μάρκας Ferrari. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είχε γίνει ένα τρακάρισμα. Για πες μας για το story. Λοιπόν, το μονομελές πλημελωδικείο Αθηνών καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών τον πολύ γνωστό νεαρό Έλληνα εφοπλιστή. Μάλιστα. Για τον ξυλοδαρμό της κυρίας Αλεξίας Εύερτ πριν από 4 χρόνια στο Κολωνάκι. Η κυρία Εύερτ είχε την ατυχία να τρακάρει με το αυτοκίνητό της το σταθμευμένο αυτοκίνητο του επιχειρηματία. Στο φτερό. Στο φτερό. Ήταν μια πολύ μικρή υλική ζημιά. Στη Φεράρι. Εκείνη την ώρα, στο όχημα, στη θέση του οδηγού, βρισκόταν ο προσωπικός σωματοφύλακας του επιχειρηματία. Του εφοπλιστή. Του εφοπλιστή, ο οποίος ενημέρωσε στο κινητό του τηλέφωνο τον εφοπλιστή και την σύζυγό του, την σύντροφό του, με συγχωρείτε, τότε, που ήταν σε ένα κτίριο κοντά στο αυτοκίνητο. Αμέσως ο εφοπλιστής έφτασε στο σημείο, βρίζοντας, όπως κατέθεσε η κυρία Εύερτ, θεούς και δαίμονες, κινήθηκε με βία κατ' επάνω της, την έσπρωξε, την έριξε μάλιστα στο δρόμο και εν συνεχεία την κλώτησε, προκαλώντας της τον τραυματισμό. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν τώρα τόσο ο εφοπλιστής όσο και η πρώην σύντροφός του αλλά και ο σωματοφύλακας, η κυρία Εύερτ από μόνη της παραπάτησε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Και ζήτησαν μάλιστα να υποβληθεί σε αλκοτέστ η κυρία Εύερτ, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει τότε και αυτό ήταν μάλιστα και η ένσταση του εφοπλιστή. Βέβαια, οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο, με αποτέλεσμα να έχουμε την καταδίκη τους σε 6 μήνες φυλάκιση. Ναι, τι βολικό, έπεσε μάλιστα μόνη της, παρέπεσε. Άρα λοιπόν έχουμε δικαίωση, έχουμε τη δικαίωση λοιπόν της κυρίας Εύερτ. Όσο ήταν αναμενόμενο. Και όλα αυτά για την Φεράρι, γιατί γρατζούνισε μια πολύ μικρή ηλική ζημιά. Στο φτερό τη Φεράρι. Και νομίζω μετά από 6 μήνες δεν έχει δικαίωμα έφεση, αν φάει περισσότερο από 6 μήνες. Έχει δικαίωμα και το θέμα είναι ότι εγώ έχω μία απορία. Εφόσον τη χτύπησε εκείνη τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, πόσο αυτή η υπόθεση δικάστηκε σήμερα και δεν κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία εκείνη τη στιγμή που τη χτύπησε? Έχω αυτή την απορία. Δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε εμείς αυτή την απορία. Το αναφέρω, το ξέρω. Κυρία Βασιλοπούλου, είναι ρητορική ερώτηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο εφοπλιστής ήθελε να καταθέσει και μήνυση κατά δημοσιογράφων που είχαν πάει να καλύψουν το θέμα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι εκδικάστηκε υπόθεση, λογικά και το δικαίωμα έφεσης. Ο εφοπλιστής. Έχει δικαίωμα έφεση. Βεβαίως, το οποίο λογικά θα το χρησιμοποιήσει και θα αναμένουμε να δούμε και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα εκ νέου της συγκεκριμένης δίκης. Πάμε τώρα σε εσένα, Βαγγέλη Καράλη, γιατί έχουμε